Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα έχουμε καλεσμένη εδώ στην εκπομπή την κυρία Ελένη Χατζή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγγραφέας. Ναι. Δύο βιβλία. Το δεύτερο λέγεται «Ο Λάκκος του Θριάμβου» και είναι από τις εκδόσεις Λιβάνη. Έχει κυκλοφορήσει γύρω στους 6 με 7 μήνες τώρα. Πάει καλά. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Ελπίζω πως ναι. Οι εντυπώσεις είναι γενικά καλές. Λάκκος του Θριάμβου. Mm-hmm. Τώρα, γιατί Λάκκος? Γιατί Λάκκος του Θριάμβου, ναι. Και μετά γιατί Θρίαμβος? Ναι, γιατί έδωσε αυτόν τον τίτλο. Λοιπόν, είναι λίγο δύσκολο να πει κάποιος γιατί, μάλλον ένα συγγραφέας, γιατί δίνει ένα συγκεκριμένο τίτλο σε ένα βιβλίο. Γιατί είναι πάρα πολλά τα... Πολλά τα στοιχεία, ας πούμε, που συνθέτουν την ανάγκη ενός τίτλου, αλλά θα έλεγα δύο βασικά σημεία. Ότι ο Λάκκος του Θριάμβου θα έλεγα ότι είναι ο κόσμος μας. Δηλαδή, ένας κόσμος που μοιάζει να θριαμβεύει, αλλά στην πραγματικότητα έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και μας κάνει όλους να νιώθουμε, και τους ισχυρούς και τους αδύναμους, ότι είμαστε παγιδευμένοι με έναν τρόπο. Άρα παγιδευμένοι σε μια γενικότερη κρίση παγκόσμια. Και δεν είναι οικονομική κρίση. Ναι, σε μια... Αυτό που περνάει όλη η γη σήμερα και η Ελλάδα φυσικά. Ναι. Έστησε μια κοινωνία ολόκληρη, με τον τρόπο που την έστησε, θριαμβικά, νομίζοντας ότι το χρήμα είναι τα πάντα, και όλα τα παρεπόμενα του χρήματος, η δόξα και οτιδήποτε. Ναι. Τώρα βεβαίως πέσαμε όλοι σε ένα λάκκο. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω δηλαδή. Ναι, και διαβάζοντας και το βιβλίο κιόλας. Ναι, νομίζω ότι είναι, ο Λάκκος του Θριάμβου είναι και ο κόσμος του βιβλίου και ο κόσμος που ζούμε. Και είναι ένας κόσμος που θα έλεγα ότι αυτό κάποια στιγμή νομίζαμε ότι θριαμβεύσαμε, ότι όλος αυτός ο ανταγωνισμός, ο υλισμός, ο άκρατος θα μας έκανε ευτυχισμένους. Όμως δημιούργησε ένα κόσμο εγωιστικό που όλοι κοιτούσαν πώς θα κερδίσουν και. Τελικά αυτό έφερε δυστυχία στους ανθρώπους και τους έφερε σε ένα αδιέξοδο. Ένα αδιέξοδο δηλαδή κοινωνικό και ψυχολογικό. Κοινωνικό, ψυχολογικό, πολιτικό, σε όλες τις διαστάσεις. Δημιουργήσε έναν εγωιστικό άνθρωπο που το μόνο που ήθελε είναι να κερδίζει με κάθε τρόπο, είτε είναι συντροφικές σχέσεις, είτε είναι ερωτικές, είτε είναι επαγγελματικές. Μια ψυχολογία... Δηλαδή, ας πούμε, αρπακτικού, ότι πρέπει διαρκώς να κερδίζεις και τότε είσαι νικητής και τότε είσαι αποδεκτός. Και αυτό πιστεύω ότι δημιούργησε αυτό. Έφερε δυστυχία και στις διαπροσωπικές σχέσεις και μέσα στην κοινωνία, διότι δεν υπήρχε αλληλεγγύη πλέον. Ναι. Παρουσιάζεται, μην ξεχάσω κάτι να πω, ο Λάκκος του Θριάμβου, εκδόση Λιβάνη. Εκδόση Λιβάνη, ναι. Λοιπόν, παρουσιάζει το βιβλίο λοιπόν έναν ισχυρότατο επιχειρηματία στο ελληνικό προσκήνιο, που θα μπορούσε να είναι σε οποιαδήποτε χώρα. Βεβαίως, στις Δύσεις. Δυτικού τύπου. Ναι, αυτό το ίδιο πράγμα είπαμε. Ναι, ναι. Με όλα τα παρεκόμενα που έχει κάνει στη ζωή του για να στήσει την αυτοκρατορία του. Είναι καθαρά τα παραδείγματα. Δηλαδή, μπορεί να σκεφτεί κανείς διαβάζοντάς το όλα τα ονόματα της παγκόσμιας σκηνής και της ελληνικής των μεγάλων επιχειρηματιών. Ναι. Κατευθείαν, δηλαδή μου πήγε το μυαλό μου σε 1, 2, 3, 4 όνοματα, μην τα πω, των μεγάλων επιχειρηματιών και της Ελλάδας. Ναι, είναι ισχυρή και αυτής της χώρας, δηλαδή συμβολικά είναι στο βιβλίο μου, και ισχυρή όλου του κόσμου που χτίζουν τις αυτοκρατορίες τους επάνω σε αυτό που θα έλεγα προπατορικά αμαρτήματα, ας πούμε, με κάποιο τρόπο. Δηλαδή την παραβίαση όλων των ηθικών κανόνων, ας πούμε, και των κανόνων μιας κοινωνίας, προκειμένου να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Το οποίο όμως, σαν κοινωνία, πέρασε και στους αδύναμους το ίδιο στυλ, ναι, το ίδιο σκηνικό. Αυτό είναι για να... ενδιαφέρουσα παρατήρηση που κάνεις τώρα. Ναι. Μα και η αδύναμη, ναι, η μεσαία τάξη, να το πω πιο ελληνικά, και η λαϊκή τάξη, ζει εδώ και 30, 40, 50 χρόνια σε ένα τέτοιο πρότυπο. Θα κερδίσω χρήματα, ναι, θα γίνω ο επόμενος. Ο επόμενος δυνατός. Με οποιοδήποτε τρόπο. Τηλεοπτικό, επιχειρηματικό, δεν έχει σημασία. Ναι. Θα αποκτήσω αυτή τη δύναμη.
Ναι, αυτό είναι το βασικό λάθος, χάσαμε την ουσία μας. Ναι, 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 ότι όχι, σε αυτό είναι η πολύ σωστή παρατήρησή σου, γιατί τι συμβαίνει, αυτή η φιλοσοφία του εγώ, δηλαδή του ανθρώπου που διαρκώς κάνει τα πάντα προκειμένου να είναι νικητής, ας πούμε, να είναι winner που λένε και όχι loser, αυτή η φιλοσοφία πέρασε σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και σε όλες τις τάξεις. Δηλαδή και στους ισχυρούς και στη μεσαία τάξη και στην, ας πούμε, εργατική τάξη και δημιούργησε έναν άνθρωπο που στην πραγματικότητα αυτό που ήθελε είναι αυτό, με κάθε τρόπο να αναρριχηθεί κοινωνικά, με κάθε τρόπο να κερδίσει, με αποτέλεσμα να καταλύονται όλοι οι κανόνες, οι ανθρωπιστικές αξίες όπως ξέραμε μέχρι τώρα, έτσι, της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας, της συμπόνιας, όλα αυτά που συνιστούν αυτό που λέμε ανθρώπινη... Που στην ουσία τώρα πια ψάχνουμε να ξαναβρούμε αυτά. Πριν μέσα προχωρήσουμε λίγο σε αυτό, ναι, και φτάσουμε περισσότερο στην ανθρωπιστική κρίση, να σε ρωτήσω, διαβάζοντάς το, μη έχοντας δει το όνομα του συγγραφέα, δεν μπορούσα να καταλάβω ένα αντρικό γυναικείο μυθιστόρημα. Αν το έχει γράψει άντρας ή γυναίκα συγγραφέας. Ναι, αυτό είναι πολύ ευκαιρία. Μάλλον αντρικό το έλεγα και όταν έβλεπα το Ελένη Χατζή, έλεγα δεν μπορεί. Δεν μου καθόταν καλά, δεν μου έστεκε ότι το έγραψε μια γυναίκα. Συνήθως οι γυναίκες γράφουν άλλο τύπο μυθιστορήματα. Άλλο τύπο. Αυτό έχει πολύ δίκιο και χαίρομαι που τα ακούω, γιατί νομίζω ότι πραγματικά, δηλαδή από τις εντυπώσεις που έχω ακούσει μέχρι τώρα, είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω αν το έχει γράψει άντρας ή γυναίκα. Γιατί αυτό που λέμε συσσαγωγικά, ας πούμε, γυναικείο μυθιστόρημα, έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έχει μια συγκεκριμένη γλώσσα με την οποία μιλάει, έχει συγκεκριμένη θεματολογία και απευθύνεται και σε ένα κοινό. Δηλαδή είναι λογοτεχνία, αυτό που λέμε γυναικεία λογοτεχνία, απευθύνεται στις γυναίκες κυρίως αναγνώστριες και αυτό δεν μπορούν καθόλου να το διαβάσουν άντρες. Οπότε εμένα ούτε αυτή η θεματολογία με ενδιαφέρει. Δεν εννοώ τη γυναικεία λογοτεχνία ευρύτερα, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες συγγραφείς γυναίκες, όπως ξέρουμε, από το 19ο αιώνα, έτσι, ναι. Όχι, και από την αρχαιότητα. Ναι, και από την αρχαιότητα, ακριβώς, βεβαίως. Για να μην ξεχνάμε τα δικά μας. Ναι, βεβαίως, απλώς, εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό που λένε, αυτό που λέμε γυναικείο μυθιστόρημα, δηλαδή συγκεκριμένη γλώσσα και συγκεκριμένη θεματολογία που απευθύνεται σε ένα γυναικείο κοινό. Με ενδιαφέρουν όλα τα κοινά, και οι άνδρες και οι γυναίκες, όλες οι ηλικίες, και αυτό προσπάθησα να φτιάξω. Ποιος είναι ο καλός και ποιος ο κακός? Ο κακός είναι ο επιχειρηματίας, ο μάγος όπως τον ονομάζεις, που έχει στήσει μια αυτοκρατορία με όλους τους φυσικά παράνομους τρόπους, προπατορικά αματήματα όπως έχεις πει, και κάποιοι έρχονται τώρα να του τα διαλύσουν όλα αυτά. Φτωχοί που και αυτοί θέλουν να γίνουν πλούσιοι, είτε με εκβιασμούς, αλλά ο κακός δεν είναι ο επιχειρηματίας. Ναι, να πω λιγάκι το πλαίσιο λίγο της ιστορίας, έτσι, όπως ας πούμε, χωρίς βέβαια λεπτομέρειες, ότι είναι πράγματι ένας επιχειρηματίας, όπως λες, και το δεξί του χέρι, και ορίζουν μια αυτοκρατορία οικονομική. Στην ζωή αυτών των ανθρώπων εμφανίζονται δύο καθημερινοί άνθρωποι. Ένας είναι ένας οδηγός ασθενοφόρου και ένας είναι ένας άστεγος, ο οποίος είναι και λίγο πιο περιθωριακό στοιχείο, έτσι. Εμφανίζονται αυτοί οι δύο άνθρωποι, λοιπόν, οι οποίοι απειλούν να αποκαλύψουν κάποια μυστικά που γνωρίζουν για, για αυτόν τον ισχυρό άνδρα. Δηλαδή, να αποκαλύψουν αυτά τα αμαρτήματα που λέγαμε, πάνω στα οποία έχει χτιστεί όλη αυτή η αυτοκρατορία. Λοιπόν, έχει αυτά τα στοιχεία του thriller. Της ψυχολογίας έτσι κι αλλιώς. Ναι, της ψυχολογίας. Σε κάθε ναι, άνθρωπο. Και υπάρχει εδώ μία σύγκρουση, ας πούμε, των ισχυρών και των αδύναμων, γιατί αυτοί οι δύο που εμφανίζονται, και ο οδηγός ασθενοφόρου και ο άστεγος, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι καθημερινοί άνθρωποι, βέβαια, οι οποίοι όμως είναι στην κατηγορία των αδύναμων. Έτσι, ο οδηγός ασθενοφόρου, ας πούμε, είναι ένας μόλις απολυμένος, έτσι. Λοιπόν, θεωρητικά, ναι, θεωρητικά, λοιπόν, θα έπρεπε οι επιχειρηματίες να είναι οι κακοί, ας πούμε, και οι αδύναμοι να είναι οι καλοί, υποθέτω. Αν αυτή είναι η ερώτηση που μου κάνεις. Εκεί το πήρα, γιατί συνήθως αυτό λέμε. Όχι ότι μπορεί να μην είναι κάποιος κακός άνθρωπος και να είναι φτωχός ή καλός και να είναι επιχειρηματίας, αλλά όταν φτάνουμε σε αυτά τα επίπεδα, συνήθως λέμε ότι ο επιχειρηματίας είναι ο κακός της ιστορίας. Κοίταξε, υπάρχει αυτή οπωσδήποτε η διάσταση, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει να προσεγγίσω και στο προηγούμενο μυθιστόρημά μου. Το μάγο και σε αυτό το λάκκο του θριάμβου, δεν με ενδιαφέρει να προσεγγίσω το καλό και το κακό με αυτή την έννοια. Ούτε οι ηρωές μου
με ενδιαφέρει το καλό και το κακό, με περιορισμένους όρους. Δηλαδή, με ενδιαφέρει αυτή η ηθική σύγκρουση του τι συμβαίνει μέσα στην κοινωνία, αλλά επειδή πιστεύω ότι ο άνθρωπος ζει μέσα στην αντίφαση και όλοι οι μεγάλοι ήρωες, ας πούμε, ακόμα και από τον Οδυσσέα, αν ξεκινήσουμε από την Οδύσσεια, είναι αντιφατικοί ήρωες, γιατί ο άνθρωπος ζει μέσα στην αντίφαση εφόσον γεννιέται και ξέρει ότι κάποια στιγμή θα πεθάνει. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει αυτό το όριο. Άρα, η ύπαρξή μας, από τη γέννησή μας, δομείται επάνω στην αντίφαση και τη σύγκρουση. Λοιπόν, και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα στα μυθιστορήματά μου, και δεν ξέρω αν ελπίζω να το καταφέρνω, είναι ακριβώς να αναδείξω αυτή τη σύγκρουση. Δηλαδή, υπάρχουν τα χαρακτηριστικά των ηρώων, ας πούμε, π.χ. εδώ τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ισχυρών ή των αδύναμων, αλλά μέσα στις ίδιες τους τις ζωές οι άνθρωποι, γιατί έτσι πιστεύω ότι είμαστε. Δηλαδή, ναι, από όλα είμαστε. Όλοι μέσα στις ζωές μας έχουμε συγκρούσεις, έχουμε αντιφάσεις και εμένα αυτό ακριβώς το στοιχείο με ενδιαφέρει να προσεγγίσω. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω μία εύκολη... ένα διδακτικό, ας πούμε, μυθιστόρημα, θα το έλεγα. Αυτό που... που να πω ότι να το καλό και να το κακό. Μου θύμισε κάποιον άλλον συγγραφέα, που λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο τη λέξη καλό και κακό, αντιφατικά μέσα στους ήρωες, που ισχύει αυτό, όλοι είμαστε και καλοί και κακοί, εννοώ τον Δοστογεύσκη. Α, πολύ. Αυτό είναι πολύ κολακευτικό. Κολακευτικό είναι, φυσικά, το ξέρω. Είναι πολύ κολακευτικό. Εντάξει, έχει μείνει στην ιστορία του Δοστογεύσκη για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αυτό το λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ κολακευτικό. Ναι, θα έλεγα ότι ο Δοστογεύσκη, ότι όλοι οι συγγραφείς έχουμε μια μεγάλη αγάπη, ας πούμε. Θα έλεγα ότι είναι ο δάσκαλος του σύγχρονου μυθιστορήματος. Από το 19ο αιώνα, ναι. Εκεί είναι αυτός που πραγματικά και πάνω στον Ντοστογεύσκη βασίστηκε και ο Φρόιντ για να μελετήσει την ανθρώπινη φύση. Πολλά από τα φαινόμενα, δηλαδή τα ψυχικά. Mm-hmm. Γιατί τι κατάφερε. Κατάφερε ακριβώς αυτό να δείξει ποιο είναι το απίθμενο βάθος της ανθρώπινης ψυχής. Δηλαδή ότι η ανθρώπινη ψυχή ζει μέσα στη σύγκρουση και μέσα στην αντίφαση και πραγματικά τον πόνο που αυτή η αντίφαση και η σύγκρουση δημιουργεί μέσα στον άνθρωπο. Ακόμα και στο φωνιά, ας πούμε, γιατί έχει φτιάξει ένα φωνιά στο Έγκλημα και τιμωρία στο Ρασκόλνικοφ. Τι γίνεται μέσα σε ένα φωνιά που, ας πούμε, είναι το πιο κακό παράδειγμα μιας κοινωνίας. Και νομίζω ότι ότι ο Ντοστογεύσκη είναι αυτός που ακριβώς έθεσε τις βάσεις για μια τέτοιου είδου αναζήτηση και θα έλεγα ότι δυστυχώς στο αυτό που λέμε σύγχρονο μυθιστόρημα, αυτή η αναζήτηση έχει αδρανήσει πάρα πολύ. Δίνονται πολύ εύκολες λύσεις. Οι ήρωες δηλαδή είναι αρκετά σχηματοποιημένοι. Εμένα αυτό είναι κάτι που είναι σχηματοποιημένοι με αποτέλεσμα τα μυθιστορήματα να έχουν πιο πολύ διδακτικό χαρακτήρα παρά να γεννάνε ερωτηματικά. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει εμένα και πιστεύω ότι ενδιαφέρει οποιονδήποτε αγαπάει την τέχνη είναι όταν διαβάζεις κάτι, όταν δεις κάτι, είτε είναι μυθιστόρημα, είτε είναι μια ταινία, είτε είναι μουσική, να σου δημιουργήσει κάποια ερωτηματικά, κάποιες παρενέργειες, ας πούμε, εσωτερικές. Mm-hmm. Αυτό για μένα είναι το ζητούμενο. Και αυτό δεν γίνεται μέσα από την εύκολη τοποθέτηση. Παίρνοντας μέσα σε αυτό τι είναι το καλό λάκκο, και τι κακό. Ως λάκκο του Θριάμβου. Ζήσαμε τα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια παγκόσμια, στον οπτικό κόσμο και στην Ελλάδα πάρα πολύ. Με όλα αυτά τα αντιφατικά συναισθήματα, με όλες αυτές τις καλές και τις κακίες και τις καλοσύνες που έχουμε μέσα μας, και γυρίζουμε τώρα στην ουσία. Αφήνοντας πίσω ανθρωπισμό, αλληλεγγύη, και φτάσαμε στην ανθρωπιστική κρίση. Γιατί για μένα είναι ανθρωπιστική κρίση, δεν είναι οικονομική. Είναι ανθρωπιστική, και, όχι με την έννοια μόνο της πείνας. Ένα μεγάλο κομμάτι και της κοινωνίας έχει περάσει αυτό το στάδιο. Ανθρωπιστική με την έννοια της ψυχολογίας μας. Αφού δηλαδή, καταλαβαίνεις πώς να το πω, αφού διαλύσαμε όλη την κοινωνία. Των ανθρωπιστικών αξιών. Των ανθρωπιστικών αξιών. Την αλληλεγγύη και όλα αυτά. Πέσαμε μέσα, τελειώσαμε. Αυτό για μένα παρόλα τα πολλά είναι ανθρωπιστική κρίση. Και μετά βεβαίως έτσι κι αλλιώς είναι αυτό που φέρνει η οικονομική σε πείνα, σε ζητήματα επιβίωσης και διαβίωσης των ανθρώπων στον δυτικό κόσμο.
και στην Ελλάδα. Όχι, αυτό που λες ισχύει και αυτό ίσως να είναι αυτό που λέει ο Λάκκος του Τριάμβου, δηλαδή ο Λάκκος είναι ακριβώς η κρίση μέσα στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν με ενδιαφέρει ούτε και η επικαιρότητα, δηλαδή και πιστεύω ότι το μυστόρημα, ή μάλλον στόχος μου δεν ήταν καθόλου τέτοιος και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται, δεν ξέρω εσύ που το διάβασες, ναι. Και αν όντως... ναι, δηλαδή αλλά... δεν είναι ο στόχος, θέλω να πω ότι τα στοιχεία της επικαιρότητας υπάρχουν, αλλά ο στόχος δεν είναι η καταγραφή της επικαιρότητας. Εμένα με ενδιαφέρει και δεν ξέρω αν αυτό το καταφέρνω, να αναδείξω κάποια διαχρονικά στοιχεία μέσα από την κατάσταση στην οποία ζούμε τώρα όμως, γιατί αυτή είναι η κοινωνία μου και αυτό μελετάω. Μέσα ναι. από αυτό ναι, βγαίνουν τα στοιχεία της επικαιρότητας mm-hmm. και βγαίνουν τα χαρακτηριστικά ναι. της ελληνικής της κρίσης, ας πούμε, αυτής που ζούμε. Της, και αν το πάρουμε ελληνικά, ναι, ναι, της ελληνικής ναι, κοινωνίας. Ναι, 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 ναι. Με όλα αυτά τα ζητήματα ισχυρών, ανίσχυρων, μίντια, επιχειρηματιών, ναι. όλα κρίση, αυτά τα οποία συμβαίνουν. Κρίση γενικά, συνειδησιακή, εσωτερική, όλα τα αυτά πάντα. Υπάρχουν. Ναι, ναι. Και βεβαίως υπάρχουν πια ομάδες ανθρώπων που προσπαθούν mm. να ξαναφέρουν μπροστά την αλληλεγγύη, την ανθρωπιά, όλα αυτά τα συναισθήματα. Mm-hmm. Έχει αρχίσει να δημιουργείται σιγά σιγά το σκηνικό αυτό. Ναι, αργά. Γιατί η κρίση δημιουργεί τέτοιες ανάγκες, ναι. Αναγκαστικά. Ήθελα να πω σε αυτό που με ρώτησες πριν για την ανθρωπιστική κρίση. Θα έλεγα ότι αυτή η κρίση που δημιουργήθηκε, ας πούμε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, δεν είναι μια κρίση μόνο τοπική, δηλαδή μόνο στη χώρα μας. Πιστεύω ότι είναι μια κρίση παγκόσμια. Είναι σαφές αυτό. Απλώς έχουμε ένα πρόβλημα λίγο στην Ελλάδα να εντάσσουμε τη χώρα μας σε ένα πλαίσιο. Ναι, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Γιατί Δύση Ανατολή, Ευρώπη. Αλλά σίγουρα έχεις δίκιο σε αυτό που μου είπες, ότι αυτή η κρίση, η οποία είναι οικονομική, δηλαδή κατάρρευση ενός οικονομικού μοντέλου, που φαίνεται πια ότι είναι ορατό αυτό, ακόμα και αν δεν θέλουν να το παραδεχτούμε. Να το παραδεχτούν, μάλλον. Να το παραδεχτούν. Λοιπόν, έφερε σίγουρα μία κρίση των ανθρωπιστικών αξιών, όπως τις ξέραμε ακόμα από τη Γαλλική Επανάσταση. Δηλαδή αυτό το εγκαλιτέ, φρατερνιτέ, λιπερτέ, η ελευθερία. Η συναδέλφωση, η ισότητα, όλες αυτές οι αρχές και οι αρχές όπως τις ξέραμε ναι, στην καθημερινή μας ζωή, ας πούμε, ναι. Ναι, τις ανάγκες αυτό για αλληλεγγύη, για κατανόηση, για συμπόνια, για θυσία, γιατί το θέμα είναι ότι έχει τόσο πολύ εξειδανικευτεί ο ωφελημισμός και το κέρδος, που η θυσία θεωρείται τρέλα, ας πούμε. Έτσι, ενώ ναι. σε άλλες εποχές, ας πούμε, και σε άλλους πολιτισμούς, και νομίζω ότι είναι και άλλο. Δικό μας και στο δικό μας. Ναι. Δεν θα είχαμε Ελλάδα αν δεν υπήρχε θυσία. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια ανάγκη ανθρώπινη να θυσιάζεις και τα κεκτημένα σου. Όλα αυτά, λοιπόν, πλέον έχουν εξοβελιστεί από την ανθρώπινη ζωή. Και γι' αυτό δημιουργείται αυτό που λες, αυτή η ανθρωπιστική κρίση. Δηλαδή, ο άνθρωπος όπως το ξέραμε μέχρι τώρα, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχτιζαν αυτό που ονομάζουμε ανθρώπινες αξίες. Όλο αυτό περνάει η κρίση τώρα αυτή την εποχή. Όλο αυτό είναι. Περνώντας αυτή την κρίση όμως, ναι. βγαίνουν πιο πολύ τα κακά σε εισαγωγικά στοιχεία του ανθρώπου. Mm-hmm. Και του ισχυρού και του αδύνατου. Mm-hmm. Και βγαίνουν τα κακά με όλους τους τρόπους. Είτε προσωπικούς, είτε συνολικούς. Βία, τρομοκρατία, mm-hmm. φασισμό. Ναι. Το προχωράω πιο πέρα. Δεν τα αναφέρεις ναι. αυτά, αλλά όλα αυτά υπονοούνται μέσα στο βιβλίο. Ναι, δηλαδή... στο βιβλίο υπάρχει, θα έλεγα, μία... με ενδιαφέρουν οι συνθήκες οι οποίες, μια και ανέφερε στη βία τώρα, δηλαδή υπάρχει αυτή η σύγκρουση των ισχυρών και των αδύναμων και υπάρχουν οι συνθήκες που γεννούν τη βία. Δηλαδή, η απελπισία, ας πούμε, που νιώθουν οι αδύναμοι, έτσι, η απόγνωση, ας πούμε, το ότι δεν ανταμείβονται οι κόποι τους. Έτσι. Όλο αυτό δημιουργεί το υπόβαθρο για να γεννηθεί η βία. Εγώ στο βιβλίο μου την ίδια καθ' αυτή τη βία, με την έννοια της σωματικής βίας φυσικής, δεν την έχω μελετήσει. Έτσι. Όχι. Την έχω μελετήσει με άλλους όρους. Ναι. Με ψυχολογικούς, με εκβιασμοί, το ψέμα, πολλούς άλλους τρόπους με τη βία. Και μια προσωπική βία. Διαπροσωπική. Ναι. Κυρίως με ενδιαφέρει η μελέτη εδώ των συνθήκων που γεννούν τη βία. Γιατί αυτό που ξεχάσαμε, αν θέλεις, και στην Ελλάδα, το κάνω mm-hmm, πολύ mm-hmm. απτό τώρα, που ναι. δεν έχει σχέση άμεσα με το Λάκκο του Θριάμβου, ναι. είναι ότι οι συνθήκες φέρνουν φασισμό. Αυτό είναι ιστορικό φαινόμενο. Mm-hmm. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε
τι γίνεται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, γιατί τα φασιστικά κόμματα ανεβαίνουν ως βία, όχι, δεν το εννοώ πολιτικά ως ψήφο. Ναι. Και αν φταίει, ποιος φταίει και χίλια δυο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, αυτό που ισχύει είναι οι συνθήκες φέρνουν φασισμό, βία, βεβαίως, τρομοκρατία, βόμβες. Βεβαίως, οι συνθήκες. Και αν δεν αλλάξουν οι συνθήκες, δεν αλλάζει... Δηλαδή, η εκδήλωση της βίας είναι ένα φαινόμενο. Η βία είναι ένα φαινόμενο. Ναι. Κάτω από το φαινόμενο υπάρχουν οι αιτίες. Άρα πρέπει κανείς να αναζητήσει, και για τη δική μας κοινωνία μιλώντας τώρα. Ναι, γι' αυτό το είπα. Πρέπει κανείς να αναζητήσει ποιες είναι οι αιτίες που γέννησαν αυτό το φαινόμενο της βίας. Είτε είναι τρομοκρατία, είτε είναι οργανωμένη πολιτική βία, είτε είναι μαφία. Με όλους τους τρόπους. Μα όλα μπαίνουν μέσα σε αυτή την κοινωνία. Ναι, δηλαδή, η βία. Είτε είναι σε διαπροσωπικό επίπεδο. Έτσι, γιατί, τη στιγμή, στον δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα, έχουμε όλα αυτά του τύπου. Ναι. Όλους αυτούς του τύπου βία. Ναι, υπάρχει και. Ό,τι μπορεί να περιλαμβάνει. Όλες οι μορφές βίας. Γιατί υπάρχει και στις διαπροσωπικές σχέσεις, υπάρχει μια έξαρση, ας πούμε, έτσι, της βίας. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι να αναζητήσει κανείς ποιες είναι οι αιτίες που γεννάνε, και οι αιτίες συνήθως που γεννούν αυτά τα φαινόμενα είναι η κοινωνική ανισότητα, η οποία φέρνει απελπισία, φέρνει απόγνωση και οδηγεί στα άκρα. Λοιπόν, εάν δεν καταπολεμηθεί η αιτία, δεν θα υπάρξει λύση και στο θέμα της βίας. Και δεν θα μπορούσε εύκολα να πέσουμε σε πολιτική συζήτηση που δεν θα το κάνουμε. Ναι, πολύ εύκολα δηλαδή. Όχι, μα δεν είναι. Ο στόχος δεν είναι αυτός έτσι κι αλλιώς. Απλώς το βιβλίο, αυτό που για να επανέλθουμε, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ποιος είναι ο κόσμος αυτός. Που στήσαμε. Ναι, που στήσαμε και που δημιουργεί τις συνθήκες αυτές για να υπάρξει βία με οποιοδήποτε τρόπο. Ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί, πώς είναι φτιαγμένος ο κόσμος μας, ποια είναι τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά του, και αυτό γεννάει τη βία, ας πούμε. Ναι, αυτό φαίνεται από το βιβλίο έτσι κι αλλιώς. Ναι. Είναι καθαρό αυτό ότι φαίνεται. Ναι. Βγάζει τις συνθήκες και στο κομμάτι των ισχυρών, της ισχυρής τάξης, κοινωνικο-οικονομικής, αλλά και στην τάξη, τη δική μας, την ανίσχυρη τάξη. Ναι. Είναι φανερό. Σε ποιες συνθήκες καθημερινά, μας έστειλαν, μας στέλνουν στη βία. Ναι. Και επειδή είναι πάρα πολύ εύκολο να πεις στη βία. Ναι. Δηλαδή, βία δημιουργούν και άνθρωποι οι οποίοι δεν το περιμέναμε ποτέ μας. Και γύρω μας. Και διαπροσωπικοί, αλλά και γενικότεροι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσει σε τέτοιου τύπου καταστάσεις κοινωνικά. Ναι, απλώς σαν κοινωνία τα φαινόμενα, τα οργανωμένα της βίας, όπως είπαμε τώρα, ας πούμε, η τρομοκρατία ή η πολιτική βία ή η μαφία κτλ., αυτά συνήθως συνδέονται και με κάποια χαρακτηριστικά κοινωνικά. Δηλαδή, όσο βλέπουμε μια κοινωνία αυξάνεται η κοινωνική ανισότητα, χαλαρώνει πάρα πολύ το κράτος σαν λειτουργία, έτσι, τόσο όλα αυτά τα φαινόμενα γίνονται πιο έντονα. Γιατί το κράτος, όλοι λέμε, ας πούμε, έχει ένα ρυθμιστικό χαρακτήρα όμως. Είναι οι θεσμοί. Και οι θεσμοί πρέπει να γίνονται σεβαστοί από τους πολίτες. Αυτό ήθελα να φτάσω για να αυτό ξεφύγουμε. Είναι το θέμα. Άρα πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το λάκκο. Και από το λάκκο και από το θρίαμβο. Ο μόνο θρίαμβος δεν ήταν τελικά. Ναι. Σίγουρα χρειάζεται το κράτος. Κατά μία έννοια. Οπωσδήποτε να επέμβει ξανά με ρυθμιστικούς μηχανισμούς όλα τα δεδομένα του. Ναι, οπωσδήποτε χρειάζεται το κράτος, γιατί αν με ρωτάς ποιος είναι ο τρόπος για να βγούμε από αυτό που τον... Δεν περιμένω να δώσεις μια συνολική απάντηση μιας κρίσης παγκόσμιας. Κανένας, απλώς βάζουμε κάποια δεδομένα. Κοίταξε, εγώ θα απαντούσα αλλιώς. Θα έλεγα ότι ο τρόπος για να βγούμε από αυτό τον λάκκο του θριάμβου, γιατί είναι πολύ οδυνηρό το να... Και μάλιστα είναι και η απογοήτευση ότι πιστέψαμε ότι κάποια στιγμή έχουμε κατακτήσει τα πάντα, ότι ο ανταγωνισμός θα αναδείξει τον καλύτερο, ότι ο υλισμός θα μας κάνει όλο και πιο ευτυχισμένους. Νομίζαμε ότι είχαμε βρει τις λύσεις για όλα. Που δεν είναι. Ήταν έτσι, αποδείχτηκε. Και τελικά είδαμε μέσα από αυτήν την κρίση ότι αυτό δεν συνέβη. Και συνέβη, μας σημαίνει το εντελώς το αντίθετο. Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε μια ισχυρή ανθρωπιστική, πολιτιστική κρίση, πολιτική κρίση, κοινωνική κτλ. Αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι για μένα το κλειδί είναι
μέσα σε επίπεδο κοινωνικό είναι η ανισότητα, η κοινωνική ανισότητα. Δηλαδή, εφόσον αυτό το πρόβλημα λυθεί, εφόσον δηλαδή ενισχυθούν οι αδύναμοι και οι ασθενείς, αυτό θα φέρει μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη και θα εξαλείψει τα φαινόμενα και της βίας και της, όλα τα ακραία φαινόμενα, ας πούμε, και θα βελτιώσει και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Δηλαδή, η κοινωνική ανισότητα είναι αιτία πολύ μεγάλων δεινών. Και αυτό έχει ιστορικά, είναι σαφές, ναι. Το ξεχάσαμε, δεν το ξεχάσαμε. Ναι, ακριβώς, ξεχάσαμε. Και ξεχάσαμε, ας πούμε, και πώς από την, πάμε στην κρίση του 29, ας πούμε, πώς μετά την κρίση του 29, πώς διορθώθηκε αυτό με το New Deal και με τον Roosevelt και... Πώς δηλαδή, στην Αμερική. Ναι, στην Αμερική. Στην Ευρώπη δεν διορθώθηκε. Στην Ευρώπη πέρασε πρώτα στον πόλεμο και μετά διορθώθηκε. Και μετά, ναι. Αυτό είναι. Πέρασε και εκεί όμως, σαν φιλοσοφία πολιτική και κοινωνική. Δηλαδή, σημασία έχει να ενισχύσεις τις αδύναμες τάξεις και να δημιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος που θα βοηθάει τους αδύναμους. Αυτό είναι και θα περιορίζει τη δύναμη των ισχυρών. Άρα, ή δυνατόν, ναι. Άρα αυτό είναι κάτι που το κάνει και το κράτος. Mm-hmm. Και η πολιτική, mm-hmm. αλλά και σε μικρότερα τοπικά επίπεδα, ναι. Οι Δήμοι και βεβαίως οι άνθρωποι με τις ομάδες. Γιατί δεν είναι ξεκάθαρα οι άνθρωποι, δεν μπορούμε να περιμένουμε τον πολιτικό ή τον δήμαρχο ή τον επιχειρηματία να το κάνει, γιατί δεν θα το κάνει, ναι. ποτέ, αν δεν το πιέσουμε εμείς ομαδικά να το κάνει. Ναι, συμφωνώ. Σε αυτό που λες, θα πρόσθετα ότι έχει σημασία αυτό που λες είναι η συλλογικότητα, δηλαδή ότι πρέπει να ξαναβρούμε κάποιες αρχές οι οποίες έχουν καταστρατηγηθεί. Και μία από αυτές είναι η κοινωνική αλληλεγγύη. Γι' αυτό μιλάω για την κοινωνική ανισότητα. Διότι όταν ζεις έναν κόσμο στον οποίο μαθαίνεις ότι ο φτωχός δεν πειράζει, άστο να πεθάνει, ας πούμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι, αφού δεν είναι άξιος και όλα να δουλέψει. Αφού δεν είναι άξιος να δουλέψει και αυτό και να αμυφθεί και όλα. Όταν μαθαίνεις λοιπόν, ναι, μαθαίνεις σε μία λογική τέτοια αλληλοεξόντωσης, όλες οι αρχές καταστρατηγούνται και της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής και όλα αυτά. Αυτό που μου λες τώρα είναι ότι πραγματικά η αλληλεγγύη και η συλλογικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό μιας κοινωνίας. Είτε είναι τοπική κοινωνία, είτε είναι ευρύτερη κοινωνία. Λοιπόν, χωρίς την αλληλεγγύη και τη συλλογικότητα, χωρίς να σκεφτόμαστε το διπλανό μας, δεν είναι δυνατόν στην πραγματικότητα να δημιουργηθεί τίποτα. Τίποτα δεν γεννιέται από τον εγωισμό. Αυτό είναι δεδομένο. Όλα γεννιούνται από την ενσυναίσθηση, το να καταλαβαίνεις τον άλλον, το να συμπάσχεις με το πρόβλημά του, το να συμμετέχεις. Όλα. Και η τέχνη έτσι γεννιέται από την ενσυναίσθηση. Καταλαβαίνεις το πρόβλημα του άλλου, θέλεις να επικοινωνήσεις από μια τέτοια ανάγκη επικοινωνιακή. Δηλαδή, τίποτα δεν γεννιέται από το εγώ. Γιατί αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει ο κόσμος είναι ότι έχει θεοποιήσει το εγώ. Αυτό είναι για μένα το μεγάλο πρόβλημα. Κανένας καλλιτέχνης παγκόσμια δεν λειτουργήσε με το εγώ. Βεβαίως μπορεί να κλείστηκε, να πήρε τα ερεθίσματα και να κλείστηκε κάποιο διάστημα για να γράψει το βιβλίο του, για να ζωγραφίσει το πίνακα ζωγραφικής, να συνθέσει ένα μουσικό κομμάτι, ναι. αλλά ήταν στο εμείς. Είναι στο εμείς γιατί οτιδήποτε και να δημιουργήσεις πρέπει να είσαι μέρος του κόσμου που ζεις και να συμπάσχεις με αυτά που συμβαίνουν και να μπαίνεις στη θέση των ανθρώπων, είτε είναι ισχυροί είτε είναι αδύναμοι, να συναισθάνεσαι δηλαδή τον άλλον. Το εγώ με την έννοια του εγωισμού, του στενού που οχυρώνεσαι γύρω από το εγώ σου και κοιτάς μόνο πώς θα εξασφαλίσεις αυτά που θα σε κάνουν κερδισμένο, αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή αυτή τη λογική του ωφελημισμού, δηλαδή, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι ο άνθρωπος έχει μάθει, δυστυχώς σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε τώρα, ότι ο ωφελημισμός είναι η αρχή των πάντων. Ότι όλα πρέπει να έχουν ένα αποτέλεσμα, ένα όφελος. Λοιπόν, αυτό είναι αντίθετο και στο συναίσθημα, το ανθρώπινο, και στην ηθική και φαίνει και μια βαθιά σύγκρουση υπαρξιακή στον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ σύνθετη οντότητα. Δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στον πραγματισμό, στο όφελός του. Άρα ναι. η λύση, mm-hmm. για να βγούμε από το λάκκο του mm-hmm. θριάμβου,
Ναι. Να το λέμε. Ναι. Εκδόση Λιβάνη, να το θυμίσουμε ναι, και αυτό. Εκδόση Λιβάνη, ναι. Είναι η κοινότητά μας, και όταν είναι κοινότητα δεν το εννοώ δήμος κοινότητα, mm-hmm. η κοινότητά μας, η γειτονιά μας, η κοινωνία μας, η μικρή κοινωνία που ζούμε ο καθένας, mm-hmm. να ξαναμάθουμε να τη λειτουργούμε mm-hmm. με μια αλληλεγγύη, με μια ανθρωπιά. Ναι. Εγώ θα έλεγα να ξαναπροσεγγίσουμε τις αρχές στη Γαλλική Επανάσταση. Γαλλική Επανάσταση. Που είναι δικές μας. Ναι, που είναι η Γαλλική Επανάσταση. Η ισότητα, η κοινωνική ισότητα, η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη. Δηλαδή, αν μια κοινότητα, μια κοινότητα ή μια κοινωνία ευρύτερη εξασφαλίσει αυτές τις αρχές, πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα είναι πιο ευτυχισμένοι. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο τελικά. Το θέμα είναι τι ψάχνουμε να βρούμε. Ναι, αυτά τα ερωτήματα με ενδιαφέρει να θέσω κιόλας. Αυτό δηλαδή... το ότι ψάχνουμε να βρούμε, επειδή πήκαμε από την αρχή, το είπαμε, ναι. στο λάθος δρόμο ότι ψάχνουμε να βρούμε τη δύναμη, την εξουσία και το χρήμα, όλοι ναι. μας, στο επίπεδο που μπορούμε ο καθένας, ναι. με τα πρότυπα, το media. Έκανε τον άνθρωπο δυστυχισμένο. Ενώ τελικά θα έπρεπε και η οικονομία και η πολιτική και η κοινωνία να αναζητά την ανθρώπινη ευτυχία. Πώς θα γίνει να είσαι πιο ευτυχισμένος. Για να ξεφύγουμε, γιατί πήγα να σε ρωτήσω πριν με την έλεξη λησμός και όλο αυτό, μήπως είναι λίγο κομμουνιστικό αυτό. Όχι το βιβλίο, η αίσθηση αυτή. Ναι, ναι. Όχι. Η ανθρώπινη ευτυχία δεν έχει σχέση με το πολιτικό σύστημα έτσι κι αλλιώς. Και το πώς ζούμε μεταξύ μας. Εντάξει, το πολιτικό σύστημα δημιουργεί κάποιους όρους μέσα στις συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε εμείς. Απλώς το θέμα είναι ότι αυτό που λέμε. Δυτικός πολιτισμός, δηλαδή και πια όλοι οι υδρόγειος, ας πούμε, έχει γίνει αυτό το πολιτισμό, ναι, ένας δυτικός πολιτισμός, στηρίχτηκε πάνω σε κάποιες αρχές, που είναι ένα σύστημα οικονομικό, αυτό έφερε ένα κοινωνικό σύστημα κτλ. Λοιπόν, το θέμα είναι αυτός ο δρόμος που διαλέξαμε και που θα έλεγα ότι μετά από τη δεκαετία του 80 και μετά, άλλαξε μορφή και έγινε και πιο σκληρός και πιο απαιτητικός και πιο ανταγωνιστικός, αν μας έκανε πιο ευτυχισμένους ή πιο δυστυχισμένους. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να αναζητήσει και μια κοινωνία και κάθε άνθρωπος ατομικά. Και νομίζω ότι αυτό η ανθρώπινη ευτυχία δεν μπορεί να υπάρχει έξω από τις ανθρωπιστικές αξίες. Έξω από την αλληλεγγύη, έξω από τη συμπόνια, έξω από την θυσία, ας πούμε, αυτό που λέμε τον κεκτημένο σου, έξω από το συνέστημα, διότι όλο αυτό ο κόσμος που χτίστηκε γύρω από τον εγωισμό έκανε τον άνθρωπο ψυχρό συναισθηματικά. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα και με απασχολεί πάρα πολύ και στο βιβλίο μου αυτό. Λοιπόν, το πώς ο άνθρωπος αναγκάστηκε με αυτόν τον τρόπο ζωής και με αυτά τα πρότυπα που δημιουργήθηκαν μέσα στον χρόνο να γίνει συναισθηματικά ψυχρός. Βρήκαμε λίγο τη λύση. Ναι. Λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση για το βιβλίο. Mm-hmm. Μάλλον όχι για το βιβλίο ακριβώς, για σένα. Ναι. Γράφεις και τρίτο βιβλίο. Ναι. Δεν θα πιάσουμε τώρα το πρώτο βιβλίο που έχει μια συνέχεια με το δεύτερο, λίγο διαφορετική. Χαλαρή. Αλλά μην το πιάσουμε ναι, τώρα. Το τρίτο βιβλίο δίνει και τις λύσεις αυτές, γιατί το δεύτερο δεν τις λύνει ακριβώς. Κλείνει φυσικά χωρίς να δείχνει ποιος τι νίκησε. Έτσι κι αλλιώς πάντα νικούν λίγο ισχυροί. Δεν έχουμε καταφέρει σε αυτό το επίπεδο ούτε η κοινωνία. Ναι. Άρα ούτε και το βιβλίο, γιατί είσαι ενταγμένη. Δεν δίνει τη λύση. Ναι. Γιατί πολλά μυθιστορήματα και πολλοί συγγραφείς δίνουν τη λύση και ο καλός νικάει. Αυτό. Ναι. Ή και ο κακός μπορεί να νικήσει πολλές φορές. Ναι, ναι. Αλλά δεν την έδωσες τη λύση. Το αφήνεις να κλείσει απλώς ότι είναι έτσι. Ναι. Στο τρίτο βιβλίο θα δώσεις και αυτού του τύπου τη λύση που είπαμε πριν. Κοίταξε. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, δουλεύω σε κάτι καινούριο που δεν ξέρω ακόμα που θα με βγάλει, οπότε είναι λίγο δύσκολο να πω. Αλλά εμένα είναι θέμα αναζητήσεων, δηλαδή δεν η λύση... Εντάξει, λογικό είναι να την ψάχνει και κανείς, γιατί σου λέω, ρε, ποια είναι η λύση του προβλήματος. Απλώς εμένα αυτό που με ενδιαφέρει μέσα στο μυθιστόρημα είναι κυρίως τα ερωτηματικά. Δηλαδή να δημιουργηθούν οι αμφιβολίες και τα ερωτήματα... Να θέσω ερωτήματα. Για να ψάξουμε εμείς. Να θέσω ερωτήματα. Γιατί για τις λύσεις δεν μπορώ να πω... δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να πω ότι με τόση σιγουριά
τουλάχιστον από συγγραφική άποψη μπορώ να τις δώσω. Έτσι, διότι αυτό που λέγαμε πριν, με ενδιαφέρει η αντίφαση και η σύγκριση, ας πούμε, των ανθρώπων. Και να δώσεις τη δυνατότητα να ψάξω να βρω εγώ τη λύση. Ακριβώς, ναι. Αυτό με ενδιαφέρει. Η λύση είναι αυτή που είπαμε, βεβαίως. Ναι, ναι. Αλληλεγγύη. Ναι. Φρατερνιτέ και όλα τα δεδομένα ναι, αυτά. Αλλά αυτό δεδομένο. Μέσα σε ένα μυθιστόρημα μπορεί να είναι μια απλοϊκή λύση, αυτό θέλω να πω. Το είπαμε και έγινε. Ναι, ναι. μέσα στα μυθιστόρημα αυτό που εμένα με ενδιαφέρει να δημιουργήσω είναι τις αμφιβολίες και τα ερωτηματικά για αυτό που κάθε άνθρωπος βιώνει στην καθημερινότητά του και ζει και νιώθει μέσα του. Αυτό, αν το καταφέρει αυτό πολύ... το έχει καταφέρει στο βιβλίο. Ναι. Και αυτό που έχει καταφέρει στο βιβλίο, στο Λάκκο του Θριάμβου, δεν είναι ότι δίνει αυτές τις αμφιβολίες με όλα τα επίπεδα αυτά της κοινωνίας. Ναι. Είναι ότι αναγκάζομαι να σκεφτώ παραπάνω για να βρω εγώ μια καλύτερη λύση. Ναι, αυτό έχει αυτό με ανάγκασε το βιβλίο. Και αυτό με έκανε να σου πω να κάνουμε αυτή την εκπομπή για να το συζητήσουμε. Ναι. Εντάξει, όχι απαραίτητα για να διαφημίσουμε το βιβλίο. Ναι. Αυτό έρχεται έτσι κι αλλιώς από μόνο του. Δεν το εννοώ γι' αυτό. Ναι. Με ανάγκασε να σκεφτώ ποιες λύσεις μπορούμε να έχουμε σε αυτή την κρίση την οποία υπάρχει. Ναι. Τη γενικότερη κρίση δηλαδή. Εγώ να το σκεφτώ. Δεν θα μου δώσει κανείς άλλος τη λύση. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι, ναι. Αυτό... Είναι σαν να λέω θα μου δώσει ο μπαμπάς μου και η μαμά μου τη λύση ακόμη σήμερα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν, όχι. Δώσε μου δίνεις ερεθίσματα ως καλλιτέχνης. Ναι. Και τα δίνεις πάρα πολύ καλά, πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα για να με κάνεις να επεξεργαστώ πάρα πολύ, ναι. Αυτό το λάκκο που έπεσα και εγώ μέσα μου και όλοι μας, δεν είναι, φυσικά και εγώ έπεσα είτε ως τρίαμβος, είτε σκέτος λάκκος, είτε και τα δυο μαζί γιατί είναι όλο αυτό για να προχωρήσω πιο πέρα, να δω τι μπορώ να κάνω κι εγώ σαν άνθρωπος στη μικρή μου κοινότητα, στη μεγαλύτερη κοινωνία ο καθένας για να προχωρήσουμε πιο πέρα. Κοίταξε, εάν αυτό το έχω πετύχει και πολύ χαίρομαι που το ακούω τώρα από σένα, αυτό είναι ο στόχος μου. Να δημιουργήσω αυτό που είπες, τις προϋποθέσεις ώστε κάθε άνθρωπος μόνος του, με τις δικές του ας πούμε δυνάμεις, με τις δικές του μνήμες, με τις δικές του ανησυχίες, με τα δικά του αισθήματα, προβλήματα κτλ. Να σκεφτεί μόνος του, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στην ανθρώπινη δύναμη και στην δυνατότητα του κάθε ενός να βλέπει τον κόσμο με ένα πολύ δικό του τρόπο. Γι' αυτό και είμαι και πολύ ενάντια στις συνταγές, γι' αυτό που λες για τη λύση, ας πούμε, στις συνταγές, στην τέχνη εννοώ, ότι να έχετε αυτό το υπαρξιακό θέμα, εγώ σας δίνω αυτή τη λύση. Ναι, γιατί συμβαίνει πάρα πολύ όμως. Είναι μια τάση που τη βλέπουμε πάρα πολύ και στη λογοτεχνία και στην. Και πολλές φορές στο κινηματογράφο. Ίσως το είδαμε γενικότερα. Μια εύκολη λύση δηλαδή για να κατευνάσει τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να τις κατευνάσω. Με ενδιαφέρει αν μπορέσω να τις αφυπνίσω. Εφόσον αυτό το καταφέρνω, όπως έχουν επιδράσει και άλλες συγγραφείς και το έχουν γεννήσει αυτό σε μένα και γι' αυτό μου δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη. Δηλαδή αυτό είναι μια αλυσίδα. Μα μέσα στο λάκκο μαθαίνεις και τις εύκολες λύσεις. Πρέπει να πάψουμε να τις περιμένουμε. Μαθαίνεις τα εύκολα. Πρέπει να πάψουμε να περιμένουμε από τον καλλιτέχνη, από τον πολιτικό, από τον γιατρό, οτιδήποτε μας δώσει τη λύση. Πρέπει να βρούμε και εμείς τη λύση. Πρέπει, ναι, αλλά μέσα μας. Είναι καλό εάν καταφέρνει κανείς με τον τρόπο που μπορεί να δίνει αυτή τη δυνατότητα στον άλλον, και αυτό είναι μια ανάγκη και δική μας, δηλαδή και των συγγραφέων όσων έχουν αυτή την ανάγκη. Εγώ το βλέπω και σαν μια δική μου επικοινωνιακή ανάγκη και μια ανάγκη επαφής με τους ανθρώπους και μια έκφραση αγάπης δική μου ανάγκη που καλύπτεται μέσα από αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Για να το κάνω και πιο απλό και να κλείσουμε. Ναι. Απλά. Και μόνο πολύ απλά να πάρει ένα στο μυθιστόρημα, το Λάκκο του Θριάμβου, από τις εκδόσεις Λιβάνη και της Ελένης Χατζή, να το διαβάσει απλά, έστω και αν δεν θέλει να σκεφτεί, να χαλαρώσει μέσα σε όλα τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Είναι ένα, αφήσουμε όλο το υπόλοιπο δεδομένο που είπαμε, είναι ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα, να χαλαρώσω, να το διαβάσω και να περάσω ταχύτερα. Μια περιπέτεια. Για μένα μία νύχτα ήταν. Δηλαδή δεν το κλείσα το βράδυ. Που θα μπορούσα να πω να το κλείσω για να ξυπνήσω το πρωί. Ευτυχώς είχα αυτή την ευκολία. Τέλος πάντων, το διάβασα μονορούφι όλο το βράδυ. Έστω και αν δεν σκεφτείς τίποτα από όλα αυτά και το δεις απλά. Ωραία παρατήρηση. Να το πάρω και πολύ έτσι.
έτσι, ναι, απλοϊκά. Γιατί όχι κιόλας, μην θεωρούμε είναι. Πρέπει να το δούμε είναι. Είναι μια χαλαρά. Ιστορία. Είναι μια ιστορία. Μια ιστορία είναι πάνω απ' όλα, γιατί αυτό είναι το μυστόρημα. Ένα επιχειρημα... Δηλαδή, το πάρω το τόσο απλά. Ένα επιχειρηματία έχει όλα αυτά τα δεδομένα. Ναι, ναι. Είναι μια ιστορία, το είπε πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι storytelling. Δηλαδή, λες, αφηγεί σε μια ιστορία. Για μένα έχει σημασία να την αφηγεί με έναν τρόπο που να δημιουργεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη, να του εξάπτει τη φαντασία, να του δημιουργεί ενδιαφέρον να τη διαβάσει αυτή την ιστορία. Και πιστεύω κιόλας ότι πάντα με ενδιαφέραν και οι τεχνικές του να φτιάξει ένα μυθιστόρημα που να είναι δυνατό να το διαβάσουν όλοι. Δηλαδή, δεν είμαι υπέρ της... δεν ξέρω αν το καταφέρνω αυτό, αλλά δεν είμαι υπέρ της μιας ελιτίστικης, ας πούμε, αντίληψης. Όχι, όχι. Από 14-15 ετών αυτό βιβλίο διαβάζεται άνετα. Ναι. Και μια μικρή βία που έχει τα 15 χρόνια έχουν ζήσει μεγαλύτερες ναι. χρόνια αυτή τη στιγμή. Με ενδιαφέρει δηλαδή να μπορεί κάτι... Αυτό είναι η επιδίωξή μου που δεν ξέρω αν το καταφέρνω. Να διαβάζεται από όλους άνετα. Ευχάριστα. Και, ναι, ευχάριστα, άνετα, με ενδιαφέρον βασικά αυτό εννοώ, με ενδιαφέρον, και σε κάποιους να δημιουργεί, και, δηλαδή να υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ανάγνωσης, σε άλλους να δημιουργεί ερωτηματικά, σε άλλους περισσότερα, σε άλλους περισσότερα, ανάλογα με το δεδομένο του καθενός και τι θέλει. Αλλά καθένας. Σίγουρα αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πρώτα απ' όλα είναι μια ιστορία, είναι μια... περιπέτεια με στοιχεία ψυχολογικού θρίλερ, θα έλεγα. Δηλαδή, αν θα έπρεπε να το ονομάσω, θα έλεγα ότι είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ. Διότι εμφανίζονται δύο άνθρωποι με μυστικά και... συγκρούνται μεταξύ τους. Τελίτσες. Ναι, τελίτσες. Δεν μπορούμε να πάμε παραπάνω. Ναι, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σου και τις ωραίες ερωτήσεις που μου έκανες. Λάκκος του Θριάμβου, Ελένη Χατζή, εκδόσεις Λιβάνη. Θα δείξουμε λίγο. Φαίνεται να το δείξουμε.